θέλω να πω κάτι στη Μανώλη στο Instagram. Λοιπόν, πραγματικά, αν βλέπεις αυτό το story, το οποίο δεν είναι sponsor, να το ξεκαθαρίσω. Και έχεις μωράκι το οποίο θέλει να είναι συνέχεια στην αγκαλιά σου για να νιώθει ασφάλεια και κλαίει, δεν έχω πάρει κάτι καλύτερο. Οτιδήποτε τέτοιο, γιατί μη σταθείτε τώρα σε τι μάρκα είναι, που ούτε καν ξέρω τι μάρκα είναι. Κάτι μαλακό να δένει για το σπίτι. Εγώ αυτό πήρε γύρω στα 70 ευρώ, αλλά και πιστεύω ότι θα βγάλει τα λεφτά του. Μπορώ επιτέλους να μαγειρέψω μετά από πάρα πολύ καιρό. Πάλι καλά, γιατί δεν με χώριζε ο άντρας μου. Δημήτρη, βλέπεις αυτό το story. Σε ετοιμάζω. Επίσης, κάτι ακόμα πριν μου γυρίσει ο εγκέφαλος. Πολλές φορές έχετε δει στα story τον μικρό μπέμπι, ο οποίος είναι ψιλογυμνούλης, από το σάκι γυμνούλικα και αυτά. Και κάπου διάβασα ότι αφήνουμε το μωρό γυμνό να κρυώνει, γιατί περιμένουμε χορηγία ρούχα. Μπορώ να ρίξω μια χλέπα στην οθόνη και να πάει και στο παραλήπτη που έχει γράψει συγκεκριμένο το μήνυμα. Παρακαλώ πάρα πολύ, Θεούλη μου, θα μπορούσα να έχω αυτή τη δυνατότητα. Αυτό θα ήθελα για σήμερα. Αν μπορώ να ευχηθώ κάτι, δηλαδή, μια χλέπα στη μούρη αυτού νου να πέσει. Θέλω να πω κάτι στη Μανώλη στο Instagram. Λοιπόν, πραγματικά, αν βλέπεις αυτό το story, το οποίο δεν είναι sponsor, να το ξεκαθαρίσω. Και έχεις μωράκι το οποίο θέλει να είναι συνέχεια στην αγκαλιά σου για να νιώθει ασφάλεια και κλαίει, δεν έχω πάρει κάτι καλύτερο. Οτιδήποτε τέτοιο, γιατί μη σταθείτε τώρα σε τι μάρκα είναι, που ούτε καν ξέρω τι μάρκα είναι. Κάτι μαλακό να δένει για το σπίτι. Εγώ αυτό πήρε γύρω στα 70 ευρώ, αλλά και πιστεύω ότι θα βγάλει τα λεφτά του. Μπορώ επιτέλους να μαγειρέψω μετά από πάρα πολύ καιρό. Πάλι καλά, γιατί δεν με χώριζε ο άντρας μου. Δημήτρη, βλέπεις αυτό το story. Σε ετοιμάζω. Επίσης, κάτι ακόμα πριν μου γυρίσει ο εγκέφαλος. Πολλές φορές έχετε δει στα story τον μικρό μπέμπι, ο οποίος είναι ψιλογυμνούλης, από το σάκι γυμνούλικα και αυτά. Και κάπου διάβασα ότι αφήνουμε το μωρό γυμνό να κρυώνει, γιατί περιμένουμε χορηγία ρούχα. Μπορώ να ρίξω μια χλέπα στην οθόνη και να πάει και στο παραλήπτη που έχει γράψει συγκεκριμένο το μήνυμα. Παρακαλώ πάρα πολύ, Θεούλη μου, θα μπορούσα να έχω αυτή τη δυνατότητα. Αυτό θα ήθελα για σήμερα. Αν μπορώ να ευχηθώ κάτι, δηλαδή, μια χλέπα στη μούρη αυτού νου να πέσει.